για μεγάλο χρονικό διάστημα, βέβαια, λόγω της πανδημίας, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες πολιτιστικών συλλόγων, αθλητικών συλλόγων, κατά κάποιο τρόπο είχαν ανασταλεί. Είχε μπει ένα φρένο σε οποιαδήποτε σκέψη για πρωτοβουλία και για διοργάνωση. Θα πάμε στον Αγίου Νικολάου. Εκεί θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου, τον κύριο Λεωνίδα Κλόντζα. Να σου μιλήσουμε λίγο για τις δράσεις που έχουν ξεκινήσει με φόντο και το καλοκαίρι. Υπήρχε μια μακρά περίοδος με κύριο χαρακτηριστικό ένα φρένο σε οποιαδήποτε σκέψη. Συμφωνείτε, κύριε Κλόντζα? Είναι. Μετά από αρκετούς μήνες καταφέραμε επιτέλους να κάνουμε την πρώτη μας πεζοπορία την περασμένη χθες, την Κυριακή. Μάλιστα. Χθες λοιπόν επίσημη πρώτη την Κυριακή. Πώς νιώθει ένας ορειβάτης, ένας άνθρωπος που αγαπά τη φύση και που παρέμενε σπίτι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα? Μπορώ να πω ότι όλοι ήμασταν ευτυχισμένοι, γιατί μας έλειψε κάτι που ήταν για μας μεγάλη ανάγκη. Δηλαδή η κυριακάτικη πεζοπορία ήταν κάτι για το οποίο εμείς ζούσαμε όλη την εβδομάδα. Σχεδόν οι περισσότεροι έλεγαν ότι περιμένουμε όλη την εβδομάδα για να έρθει η Κυριακή να περπατήσουμε. Γιατί η πεζοπορία τους έδινε κάποια εφόδια τα οποία έχουν σχέση με την σωματική άσκηση, με τις γνώσεις, με την κοινωνικοποίηση. Και γι' αυτό χθες ήμασταν όλοι ιδιαίτερα ευτυχισμένοι που κάναμε την πρώτη μας πεζοπορία. Και μάλιστα την κάναμε σε ένα από τα πιο ωραία μέρη της περιοχής μας, στην Κολοκύθα της Ελούντας. Α, πανέμορφο μέρος βέβαια. Ναι. Δεν έχει κόσμο ακόμα, σωστά? Όχι. Ακόμα και η παραλία αυτή, η οποία συνήθως είναι γεμάτη κόσμο που πάνε τα καραβάκια από τη Σπινελόγκα και κολυμπάνε, ναι, είχε ελάχιστο κόσμο χθες. Για πείτε μας, η συμμετοχή σας ικανοποίησε? Πόσοι συμμετείχαν σε αυτή την πρώτη δράση? Ήταν πολύ περισσότεροι από όσους περιμέναμε. 32 μεγάλοι και 8 παιδιά. 40 άτομα. Α, 40 άτομα. Ναι. Φαντάζομαι τηρήθηκαν όλες οι αποστάσεις, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι. Το πρόβλημά μας ήταν κατά κάποιο τρόπο ότι έπρεπε να τηρήσουμε κάποιες αποστάσεις, προσοχή, ότι κάναμε το καλύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρχει παραμικρό πρόβλημα. Μάλιστα. Η ατζέντα σας τι περιλαμβάνει? Έγινε αρχή. Σε αυτές τις περιπτώσεις λέει ποιος τους πιάνει τώρα. Ναι, βέβαια. Και μάλιστα σήμερα βγάλαμε και το πρόγραμμα του μήνα. Και έχουμε πεζοπορίες σε διάφορα, στα φαράγια, συνήθως το καλοκαίρι. Περπατάμε σε φαράγια, γιατί αυτά έχουν τη σκιά, έχουν δροσιά, και που συνήθως καταλήγουν και σε θάλασσα. Οπότε συνδυάζουμε μαζί και το μπάνιο στη θάλασσα. Α, κάνετε και το μπάνιο. Έχουμε βάλει το φαράγι της Κρτσάς κοντά εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα από τα εκπληκτικότερα φαράγια της περιοχής μας, το οποίο είναι κοντά 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Έχουμε βάλει το φαράγι του Ορεινού, το οποίο ξεκινάει από τα 900 μέτρα και καταλήγει στη θάλασσα, στο δασάκι, στον Κουτσουρά. Έχουμε βάλει το φαράγγι της Αραχίνας, ένα φυσικό aqua splash. Είναι μια διαδρομή περίπου 2 χιλιόμετρων με μικρούς καταράκτες, με γυμνούλες για να κολυμπήσουμε μέσα. Είναι μια εκπληκτική διαδρομή. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι πως επιστρέψατε. Το κλίμα, όπως μου είπατε και στην αρχή, ήταν θετικό. Όλα τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου επιθυμούσαν να επιστρέψουν στην δράση. Βέβαια. Βέβαια. Και μάλιστα είχε ιδιαίτερη, ας πούμε, γλύκα γοητεία η χθεσινή πεζοπορία, γιατί μετά από τόσους μήνες υπήρχε... Είχατε πολλά να πείτε κιόλας, λοιπόν, καταλαβαίνω. Πολλά. Για έτσι, πείτε έτσι, μου έτσι, λίγο, για να συμμετέχει κάποιος στις δράσεις που έχετε προγραμματίσει, πρέπει να είναι μέλος του Συλλόγου? Ναι, προσπαθούμε κανονικά, ναι. Αλλά τώρα, αν έρθει κάποιος και δεν είναι μέλος, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλώς θα τον παρακαλέσουμε μετά από κάνα δύο συμμετοχές να γραφτεί. Η συνδρομή είναι ελάχιστη, δηλαδή δεν αξίζει καν τον κόπο να το. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια εκπαίδευση που περνάει ένα νέο μέλος του συλλόγου σας? Βέβαια. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο μέλος και φοράει παπούτσια που δεν πρέπει, ή δεν έχει μαζί του μπουκαλάκι νερό, ή δεν φοράει καπέλο, θα τον συμβουλέψουμε ότι πρέπει να κάνει αυτές τις διαδικασίες για να μπορέσει να έρθει μαζί μας. Διότι και εμείς φέρουμε ευθύνη, σαν αρχηγοί συχνά των πεζοποριών, να πάνε και να επιστρέψουν υγιείς στον τόπο τους. Μάλιστα. Τι μήνυμα μπορεί να προκύψει μέσα από την πεζοπορία, μέσα από αυτή τη φιλοσοφία, την οτροπία που έχετε? Το πιο δυνατό μήνυμα ποιο είναι? Το πιο δυνατό μήνυμα είναι ότι με τις πεζοπορίες τα μέλη μας και όσοι έρχονται μαζί μας μαθαίνουν την ιστορία του τόπου. Μαθαίνουν τη Χλωρίδα και την Πανίδα.
μαθαίνουν τα μοναστήρια, έχουν σωματική και ψυχή καλή διάθεση. Γνωρίζουν κόσμο που δεν υπήρχε περίπτωση να το συναντήσουν εάν δεν έρχονταν στις πεζοπορίες. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά τα καλά που συνδυάζουν, που θα μπορούν να συνδυαστούν σε μια πεζοπορία. Κατά τη διάρκεια μιας πεζοπορίας σε όμορφες περιοχές, ξεχωριστές περιοχές, δύσβατες περιοχές, βρίσκεται απορρίμματα, βρίσκεται σκουπίδια. Και εδώ θέλω να σταθούμε και στον ανθρώπινο παράγοντα. Όταν πλησιάζουμε και δούμε σκουπίδια, λέμε «Α, πλησιάζουμε στην έξοδο». Δηλαδή, όταν είμαστε κοντά σε έξοδο, κοντά σε σημείο που μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάσει, εκεί θα βρούμε συνήθως κάποια σκουπίδια. Εκεί θα βρείτε και θα τα μαζέψετε κιόλας. Ναι, βέβαια. Α, και βέβαια τα μαζεύουμε και μας έκανε εντύπωση πιο παλιά ότι οι αλλοδαποί που είναι πολλοί πεζοπόροι μας, ναι, αρκετοί πεζοπόροι μας, ιδίως από τη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, ναι, έχουν ένα τσαντάκι μαζί και μαζεύουν τα απορρίμματα που συναντούν. Στην αρχή, βέβαια, λίγο γελούσαμε σε εισαγωγικά, αλλά ναι, μετά το κάναμε και οι ίδιοι. Λοιπόν, ανοίγει τώρα ο καιρός, φτιάχνουν και καιρικές συνθήκες. Αυτό, ωστόσο, κύριε Κλόντζα, δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε μπορεί να πάρει τα βουνά και να ξεκινήσει το περπάτημα. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Σε αυτό, ναι, και θα σταθώ στο φαράγγι του Ρίχτη, το πολύ δημοφιλές φαράγγι του Ρίχτη. Βέβαια. Που πέρυσι είχαμε, πρόπερσι μάλλον, ένα σωρό περιστατικά που άνθρωποι χάθηκαν μέσα, που είχαν ατυχήματα. Κάποια φαράγγια και κάποιες διαδρομές δεν είναι περίπατοι. Χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να δει οποιοδήποτε να μπει σε ένα φαράγγι και να περπατήσει. Πρέπει να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Και επίσης και έμπειρους ανθρώπους δίπλα του, θα προσθέσω εγώ. Βέβαια. Κανονικά πρέπει να υπάρχει ένας οδηγός βουνού, ένας πεζοπόρος που να έχει κάνει πολλές πεζοπορίες, που να ξέρει από πού είναι το πέρασμα, δηλαδή το φαράγγι της Αραχίνας, για να περαστεί. Πρέπει να υπάρχει κάποιος που να γνωρίζει τα σημεία αυτά, τα οποία θα διευκολύνουν τον πεζοπόρο να τα περάσει, χωρίς κίνδυνο. Μάλιστα. Προκύπτει λοιπόν αυτό το μήνυμα. Ότι δεν είναι αστείο, δεν είναι παιχνίδι, είναι μια όμορφη διαδικασία. Είναι όμορφη να έρχεσαι σε επαφή με τη φύση, να έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους που τιμούν και προστατεύουν το περιβάλλον, αλλά δεν μπορεί να βάλεις μια τσάντα πίσω σου, να πάρεις και μια μαγκούρα που λένε και να πάρεις τα βουνά. Είναι πολύ επικίνδυνο. Και μάλιστα το πρόβλημα είναι πολλούς αλλοδαπούς τουρίστες, οι οποίοι έρχονται στην περιοχή μας. Δεν καταλαβαίνουν ότι εδώ τα μέρη μας έχουν βουνά, έχουν αποπροσανατολίζονται εύκολα και χάνονται και ζητάνε και μετά τηλεφωνούν στο 112 και ψάχνουμε να τους βρούμε. Έτσι, είναι συχνό το φαινόμενο, ιδίως πρόπερση το 19 που είχαμε πολύ τουρισμό. Ήταν συχνά τα φαινόμενα να ψάχνουμε να βρούμε τους τουρίστες που βρίσκονται. Θα σας πει κάποιος, δεν έχουμε και τις απαραίτητες υποδομές. Πρέπει να το δούμε και αυτό. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε, γιατί οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι το μέλλον του τουρισμού. Δεν θέλουν πια ήλιο και θάλασσα μόνο. Θέλουν να γνωρίσουν τη φύση, να γνωρίσουν τους ανθρώπους και μόνο έτσι αγαπούν τη χώρα μας και μόνο έτσι έρχονται και ξαναέρχονται στον τόπο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κλόντζα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια στις δράσεις σας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλή ψυχολογία που σίγουρα την έχετε. Λοιπόν, να είστε καλά.